Να καλωσορίσουμε και να καλημερίσουμε στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος τον κύριο Γιάννη Δελή. Είναι βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας της πρώτης περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας, κύριε Δελή. Καλή σας μέρα, κύριε Πίκουλα, και σε όλους τους ακροατές μας. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι η Θεσσαλονίκη καταρχάς, γιατί αντίνοος και αυτού σας έχει χτυπήσει την πόρτα, όχι ακόμα. Βρίσκομαι ήδη στην Αθήνα. Α, είστε στη συνεδρίαση της ΚΑΠΑΟΜ. Σε λίγο, του ΚΚΕ. Μάλιστα. Αλλά και στη Θεσσαλονίκη, εντάξει, είναι παρόμοια η κατάσταση. Στη μία είναι η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Εν ώψη της αυριανής πρώτης συνεδρίας της Βουλής. Της ορκομοσίας αύριο, μάλιστα. Έναρξη των διαδικασιών, των εργασιών, μάλλον. Λοιπόν, το ΚΚΕ κατέγραψε ένα ποσοστό που νομίζω ούτε ευτυχισμένο ούτε δυστυχισμένο το κάνει. Δεν είδαμε ένα έτσι ομολογουμένος έναν αέρα όθησης, αλλά είναι εντάξει, πάντα σταθερό στα ποσοστά του, τα προς τα κάτω, ναι, θα έλεγα. Ναι. Τι συμπέρασμα βγάλατε από το εκλογικό αποτέλεσμα? Έχει ήδη βγει μια αναλυτική ανακοίνωση από την Κεντρική Επιτροπή. Η σταθερότητα που δείχνουν οι κοινωνικές δυνάμεις που επιλέγουν το ΚΚΕ δεν είναι αμεληταία και ούτε νομίζω μπορεί να την προσπεράσει κανείς. Είναι σημαντικό πράγμα να έχεις μια σταθερότητα στην εκλογική σου δύναμη. Σημειωτέων ότι όλα αυτά τα χρόνια ανανεώνεται συνεχώς το εκλογικό δυναμικό του κόμματος. Εν πάση περιπτώσει, κάθε αποτέλεσμα κρίνεται βεβαίως μέσα στις συνθήκες που αυτό επιτυγχάνεται. Και οι συνθήκες αυτές τις εκλογές δεν ήταν καθόλου εύκολες, κύριε Πίκουλα, για το κόμμα μας, για την πολιτική του πρόταση. Και λόγω των... Μέσα στο διπολισμό εννοείται που καταγράφηκε. Και λόγω των εκβιαστικών ψευτοδιλημάτων. Καλά, ξέρετε, πάντα υπάρχουν αυτά στις τέτοιες εκλογές. Σωστά, ναι. Λόγω μιας γενικότερης έτσι μείωσης της απαιτητικότητας και της διεκδικητικότητας του κόσμου. Μια γενικευμένη συντηρητικοποίηση που ευνοήθηκε βεβαίως και από την όλη πολιτική όλα αυτά τα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ουσιαστικά αυτό που είπε στον κόσμο είναι ότι επανέλαβε το περίφημο Τίνα, there is no alternative, ότι τελικά δεν υπάρχει άλλη αναλλακτική, αυτός είναι ο μόνος ο τρόπος ζωής, είναι μέσα στον καπιταλισμό, μέσα σε αυτό το σύστημα. Κάτι με το οποίο εμείς βεβαίως δεν συμφωνούμε, εκτός των άλλων είναι και αντιεπιστημονικό. Λέω ότι συνθήκες και το πλαίσιο εντός του οποίου επιτεύχθηκε αυτό το αποτέλεσμα, το οποίο έγινε βεβαίως με πολύ μεγάλη προσπάθεια από τα κομματικά μέλη, τους φίλους, τους οπαδούς. Συναντηθήκαμε με πάρα πολλούς ανθρώπους, μιλήσαμε με χιλιάδες ανθρώπους που άσχετα από το αν έκαναν ή δεν έκαναν το βήμα, να πάρουν το ψηφοδέλτιο, να στηρίξουν το κόμμα, νομίζω ότι έχουν ανοίξει σημαντική διάβλη επικοινωνίας με αυτόν τον κόσμο, στο κίνημα κυρίως, όπου εκεί θα καταθέσουμε, κύριε Πίκουλα, θα καταθέσει το ΚΚΕ όλες του τις δυνάμεις και θα υποτάξει και την κοινοβουλευτική του δουλειά στις ανάγκες του λαϊκού, του εργατικού κινήματος και όχι το αντίστροφο. Νομίζουμε ότι θα αξιοποιήσουμε αυτή τη δύναμη, την εκλογική δύναμη, τους 15 βουλευτές, έτσι ώστε και μέσα στη Βουλή, με προτάσεις νόμου, με τροπολογίες. Ο ρεαλιστικός στόχος που ήταν το πλασάρισμα στην τρίτη θέση, να είναι το ΚΚΕ η τρίτη δύναμη, είναι μακριά. Θέλει κάτι άλλο, είναι θέμα συγκυριών ή είναι συνδυασμός πραγμάτων? Εμείς αυτό που είχαμε πει, κύριε Πίκουλα, ήταν ότι να πάμε όσο γίνεται πιο με όσο γίνεται πιο ανεβασμένο ποσοστό και όσο γίνεται περισσότερους βουλευτές. Δεν είχαμε πει για δεύτερη, τρίτη, ναι, και τα λοιπά. Είχαμε πει, θυμίζω, και καλέσαμε τον κόσμο και το λέγαμε και όλα αυτά τα χρόνια στην αντιμετώπιση της Χρυσής Αυγής, πρέπει να πεταχτεί και έξω από τη Βουλή και έξω από τις γειτονιές και έξω από την κοινωνία γενικότερα, πράγμα το οποίο έγινε και για το οποίο νομίζω η συμβολή του ΚΚΕ είναι πολύ σημαντική όλα αυτά τα χρόνια, γιατί αποκάλυπτε σταθερά το χαρακτήρα αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, δεν έδειξε την παραμικρή ανοχή το κόμμα μας απέναντί της, όπως έδειξαν άλλα κόμματα που έπαιξαν σε έναν βαθμό διάφορα παιχνίδια μαζί της, και νομίζω ότι
τελικά είναι, αξιολογείται ως θετικό το γεγονός ότι αυτή η ναζιστική εγκληματική οργάνωση μένει εκτός Βουλής. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ότι θα πρέπει να μείνει και εκτός κοινωνίας. Τώρα, σε σχέση με πώς βλέπετε, κύριε Δελή, το σκηνικό που διαμορφώνεται όσον αφορά την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, το προς τα που πάει το πράγμα και το καράβι γενικά της Ελλάδας, ναι, από εδώ νομίζω, και πέρα. Νομίζω ότι το καράβι, κύριε Πίκουλα, πάει στο ίδιο ταξίδι που με την προηγούμενη κυβέρνηση και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Το είδαμε και στις συγκινητικές στιγμές της παράδοσης παραλαβής των Υπουργείων. Το συγκινητικές μέσα σε εισαγωγικά, βεβαίως. Εντάξει, είναι ένα... δεν ήταν τόσο κακό αυτό, όμως εννοώ από την πλευρά, από την πλευρά του πολιτισμού, εννοώ που... Εγώ δεν είπα αν ήταν καλό ή κακό. Κατά τη γνώμη μας είναι ένα δείγμα για το ότι και αυτό, δεν ήταν βεβαίως το μόνο, συνέχισης λέτε ο ένας παραλαμβάνει τη σκυτάλη από τον άλλον και συνεχίζει στην ίδια πολιτική. Βεβαίως σε νέες πολιτικές συνθήκες η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι πρώτη πολιτική δύναμη, έχει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή. Εντάξει, έχουν πυροδοτηθεί μια σειρά από εξελίξεις στον ευρύτερο χώρο της σοσιαλδημοκρατίας, όπου εκεί, από ό,τι φαίνεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει τον πρώτο λόγο και μετασχηματίζεται και αυτός σε ένα αμυγό σοσιαλδημοκρατικό κόμμα, έτσι ώστε να ανταποκριθεί στις ανάγκες, στις νέες ανάγκες του συστήματος, του διπολισμού. Έχουν τροποποιηθεί σαφώς οι συνθήκες. Νομίζουμε ότι αυτό που θα καθορίσει τις εξελίξεις και αυτό που θα βάλει τις σφραγίδες στις εξελίξεις είναι ο λαϊκός παράγοντας. Και εκεί θα καταθέσει το κόμμα μας όλες του τις δυνάμεις, έτσι ώστε να ανέβει το επίπεδο, η στάθμη, η διεκδικητικότητα του εργατικού, του λαϊκού κινήματος, διεκδικώντας άμεσα μέτρα ανακούφισης και στο σήμερα, αλλά ταυτόχρονα βλέποντας και μπροστά, ανοίγοντας το δρόμο για την ριζική λύση, για την... Για την ανατροπή δηλαδή αυτής της βαρβαρότητας στην οποία ζούμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση άλλωστε. Μάλιστα. Ήθελα να ρωτήσω και για το ΣΥΡΙΖΑ γενικά και για το ποσοστό που κατέγραψε. Θεωρείτε ότι είναι έτσι μια σχετική ψήφος εμπιστοσύνης από τη στιγμή που δεν κατρακύλησε χαμηλά σε ποσοστό ή και ο επικεφαλής του δεν... κίνησε διαδικασίες διαδοχής, ενώ γιατί όλοι οι πρωθυπουργοί που περάσαν από μνημόνια εξαφανιστήκανε μετά από τη θέση αυτή ως επικεφαλής των κομμάτων τους, ενώ αυτό σημαίνει κάτι, βλέπετε, τι σημαίνει για σας? Κοιτάξτε τώρα, να πούμε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ του επιτρέπει καταρχήν να εδραιωθεί ως ο βασικός πόλος της σοσιαλδημοκρατίας και νομίζω ότι όλα πια δείχνουν ότι μετεξελίσσεται, μεταρρυθμίζεται σε ένα τέτοιο κόμμα και παρακολουθώντας και τις εξελίξεις στο εσωτερικό αυτού του κόμματος και στις συνεδριάσεις των οργάνων του, νομίζω ότι προς τα εκεί πάει το πράγμα. Ήταν ένα ποσοστό το οποίο το επιτρέπει να το κάνει αυτό με μια σχετική άνεση. Και του έδωσε και χρόνο προφανώς, έτσι. Έχει, κύριε Πίκουλα, προπολού ο ΣΥΡΙΖΑ καταθέσει τα διαπιστευτήριά του στην ελληνική αστική τάξη και στους διεθνείς τους συμμάχους. Έχει βγάλει αρκετή δουλειά ως κυβέρνηση όλα τα προηγούμενα χρόνια, υπηρετώντας με πολύτιμες υπηρεσίες αυτό το σύστημα και στην εσωτερική και στην εξωτερική πολιτική. Πρόχειρα μου έρχονται στο μυαλό και το ζήτημα της Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το μεταναστευτικό και το ζήτημα με την γειτονική χώρα. Μιλάω για τη Συμφωνία των Πρεσπών, για την αναβάθμιση των σχέσεων της χώρας μας με τον ΝΑΤΟ, για μια σειρά από αλλαγές, πολύ σημαντικές αλλαγές στην οικονομία, στις εργασιακές σχέσεις. Γενικότερα ήταν η μόνη κυβέρνηση η οποία επέτυχε να όχι μόνο να ψηφίσει αλλά και να εφαρμόσει ολοκληρωτικά το τρίτο μνημόνιο και με την έννοια αυτή βεβαίως είχε μια σχετική φθορά, αλλά αποτελεί εφεδρεία του συστήματος, στηρίχθηκε και από το σύστημα και θα συνεχίσει να στηρίζεται βεβαίως, έτσι ώστε να αποτελέσει τον εναλλακτικό πόλο τον κυβερνητικό, γιατί ξέρετε στην πολιτική εξελίσσονται τα πράγματα, αυτοί που σήμερα φαίνονται άφθαρτοι και
και ορεξάτη σε ένα χρονικό διάστημα. Φύρονται από την πολιτική τους, έτσι είναι, η αντιλαϊκή πολιτική τους καταπίνει όλους. Μάλιστα. Και να ετοιμαστεί το επόμενο σκηνικό, δηλαδή, το οποίο θα είναι αυτό που ζούμε. Ξέρετε, πριν 3-4 χρόνια, αν θα έλεγε κανείς ότι η Νέα Δημοκρατία θα ερχόταν αυτοδύναμη, θα μας περνούσαν για τρελούς. Ναι, όμως, ναι. Ήταν σε περιδίνηση, πραγματικά. Και όμως έγινε, και αυτό είναι βεβαίως πιστώνεται και είναι πολύ μεγάλη επιτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος κατάφερε να φέρει μια Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη, μάλιστα, στην κυβέρνηση. Μάλιστα. Ήθελα να σας ρωτήσω, και καταλήγοντας, επειδή είστε το ΚΚΕ εδώ μια δύναμη σταθερότητας γενικά και σε ποσοστά και σε παρουσία στη Βουλή. Και συνέπειας, όχι μόνο σταθερότητας. Και συνέπειας. Η αλήθεια είναι αυτή. Είδαμε έτσι εξαφανίσεις και εμφανίσεις κομμάτων. Είναι μεγάλο, έτσι, μεγάλος αριθμός 4 κόμματα κοινοβουλευτικά να εξαφανίστηκαν. Με το ευχάριστο, όπως είπατε και εσείς βέβαια, της Χρυσής Αυγής. Ναι, ναι, βέβαια. Και άλλα 3 κόμματα όμως, Ένωση Κεντρών, Ποτάμι και Ανέλ, εξαφανίστηκαν. Και 2 νέα κόμματα εμφανίστηκαν στη Βουλή. Πώς το κρίνετε αυτό? Δείτε, κύριε Πίκουλα, αν να δούμε λιγάκι την ιστορία από την αρχή, της εμφάνισης της κρίσης και το πώς ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό, πώς εμφανίζονται νέα κόμματα, πώς διασπώνται, πώς... πραγματικά υπήρχε μια μεγάλη ποικιλία όλη αυτή την δεκαετία. Τα περισσότερα από αυτά, για να μην πω όλα, από τα μικρά αυτά κόμματα, αποδείχθηκε ότι ήταν κόμματα μιας χρήσης, τα οποία αξιοποιήθηκαν είτε για να ψηφίσουν μνημόνια, είτε για να αποτελέσουν προσθήκες αναγκαίες για το σχηματισμό κυβερνήσεων, όπως η Δημάρ, είτε για να στηρίξουν κρίσιμες επιλογές του συστήματος, όπως ήταν το Ποτάμι, είτε για να... Είτε χρησιμοποιήθηκαν, νομίζω, από τους βουλευτές ως ένα σκαλοπάτι για να πάνε σε μεγαλύτερα. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, είχαμε μια ποικιλία τέτοιων κομμάτων, και στον γεωγραφικά, τέλος πάντων, αριστερό, αλλά και στον δεξιό, ακροδεξιό χώρο, είτε για να χρησιμοποιηθούν ως κυβερνητική εταίροι, όπως η ΑΝΕΛ. Επειδή τώρα εξέλιπτε αυτή η ανάγκη, αποσύρονται αυτά τα κόμματα, διαλύονται, γερνάνε στις μήτρες από τις οποίες προήλθαν. Εμφανίστηκαν βεβαίως 2 καινούργια. Σχετικά, το ένα είναι το κόμμα του κύριου Βελόπουλου. Και του κύριου Βαρουφάκη. Έρχεται να καλύψει ένα κενό και στην ακροδεξιά, και του κυρίου Βαρουφάκη, που επιχειρεί να επαναλάβει, να ξαναπαίξει ξανά το έργο της, το αποτυχημένο έργο, τη φαρσοκομωδία εκείνη του εξαμήνου του 2015. Νομίζουμε ότι και αυτά τα κόμματα, αφού έπαιξαν και στις εκλογές, έπαιξαν ένα πολύ συγκεκριμένο ρόλο, νομίζουμε ότι και αυτά έχουν περιορισμένη διάρκεια. Έχουν ημερομηνία λήξη, λέτε. Έχουν ημερομηνία λήξη. Μάλιστα. Και κάτι βεβαίως που δεν ισχύει για το ΚΚΕ, του οποίου πρέπει να το πούμε αυτό, η επιρροή και γενικότερα η παρουσία στην ελληνική κοινωνία, νομίζω ότι είναι το αποτύπωμα που αφήνει, δηλαδή είναι πολύ μεγαλύτερο από το όποιο εκλογικό του ποσοστό. Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Δελή, σιδεροκέφαλος κιόλας, καλή θητεία να έχετε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ. Και θα τα ξαναπούμε σίγουρα.